Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό βίντεο έχω φέρει μαζί μου τη Μαριάνθη. Γεια! Είναι παραμονή Halloween σήμερα και έχουμε έρθει εδώ στο σπίτι μου. Έχουμε φτιάξει pumpkin spice latte. Έχουν κρυώσει λίγο αλλά είναι ωραία. Και είμαστε εδώ cozy στον καναπέ γιατί θα διαβάσουμε μαζί σας τρομακτικές ιστορίες. Λοιπόν, είναι μια ιστορία μεταξύ μιας κοπέλας και ενός αγοριού, οι οποίοι γνωριστήκαν σε ένα μαγαζί. Είχε βγει η κοπέλα με τις φίλες της, αυτός με τους φίλους του και κατέληξαν να φύγουν μαζί από το μαγαζί για να τα γυρίσει αυτός σπίτι της. Και έκανε κρύο έξω και της έδωσε προφανώς το παλτό του για να μην κρυώσει. Τζέντλμαν, εντάξει. Και την πήγε την άφησε σπίτι της κανονικά, αλλά ξέχασε να πάρει το παλτό. Οπότε την επόμενη μέρα πήγε να πάρει το παλτό του από το σπίτι της. Χτυπάει την πόρτα, knock, 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 τι ωραία. Ανοίγει η μαμά της και λέει, γεια σας, λέει, αυτός, ήρθα να πάρω το παλτό μου, γιατί το είχα δώσει την κόρη σας χθες που γυρίσαμε από το μαγαζί και να τη δω κιόλας. Και η γυναίκα, εμφανώς σοκαρισμένη, του λέει ότι, τι λες ο γόρι μου, του λέει, η γόρη μου έχει πεθάνει εδώ και 10 χρόνια. Λέει, αποκλείεται, λέει, αφού χθες το βράδυ ήμασταν μαζί στο μαγαζί. Εγώ τη γύρισα σπίτι, της άφησα το παλτό. Της λέει, του λέει ότι πήγαινε αν θέλεις και στο νεκροταφείο να δεις τον τάφο της. Κόρη μου είναι πεθαμένη, ναι. Και ήταν εκεί. Και πήγε στο νεκροταφείο, όχι. Και πήγε στο νεκροταφείο και πάνω στον τάφο της πήγε το παλτό του. Ω, εντάξει. Ω, ωραίο, ωραίο. Να σου πω εγώ μία άλλη. Ναι. Ωραία, ωραία, συνεχίζεται αυτό. Γιατί ένα άνθρωπο το λέγανε Μάικλ, ο οποίος ήταν βαριά άρρωστος και είχε μόνο 5-6 μήνες ζωής. Οπότε μια μέρα γυρνάγε από τον γιατρό και ήταν 9:20. Γιατί η σημαντική ώρα. Θα σου πω, περίμενε. Και καθώς, ξέρω εγώ, ήταν κοντά στο σπίτι του, πέρασε ένα μάξι με μεγάλη ταχύτητα και τον πάτησε. Πέθανε στιγμιαία. Έξω από το σπίτι του. Κοντά, ναι. Και μετά βάλαν το σπίτι για πώληση, επειδή δεν είχε συγγενείς τίποτα. Και λογικά αυτός ο οδηγός ξαναπέρασε από εκεί. Διαδρομή για το σπίτι του, ξέρω εγώ κάτι, του οδηγού. Το είδε και το αγόρασε. Ο Μάικλ θύμωσε, γιατί ήταν το σπίτι του το πήρε αυτός που τον σκότωσε, οπότε το λογικό. Και λέγεται ότι αν πας στον καθρέφτη, κοιτάξεις κατάματα και σκεφτείς τον Μάικλ και πεις 3 φορές το όνομά του, αργά και καθαρά, σταθερά. Mm-hmm. Θα σταματήσει η ώρα και θα εμφανιστεί και δεν θα εμφανιστεί μπροστά σου, δεν ξέρω βασικά, έτσι δεν το έχω κάνει και θα σε σκοτώσει, έτσι λένε. Ψήνεις να το κάνω. Όχι, δεν πας καλά. Όχι, όχι. Έλα, πάντα θέλω να το κάνω. Έλα, πάντα θέλω. Μα, καταρχάς, περίμενε, όχι, πήρε, θα σου πω, δεν είναι να παίζουν αυτά τα πράγματα, για ποιο λόγο να το κάνουμε. Το ξέρω, είναι fake. Ναι, αλλά και πάλι, γιατί, τον κινδυνεύεις. Γιατί είναι και 9:20 η ώρα. Φαντάζομαι ναι. Πώς το κάνουμε αυτό, ρε. Λάρε. Όπως η ώρα στην ιστορία. Σύμπτωση, έλα, μας λέει να το κάνουμε. Τι μας λέει, παιδί, μας λέει να μας σκοτώσει, μας λέει ελάτε στον κάτω κόσμο, ελάτε στην άδεια. Ή θα έρθει μαζί μου, ή θα το κάνω μόνο. Ωραία, πάμε έτσι όμως αγκεζέ λίγο, χεράκι. Εντάξει. Είσαι σίγουρη, ξαναλέω. Είμαι σίγουρη. Γιατί, για πλάκα το κάνουμε. Άνοιξε για μας. Πέτρα. Ναι, ωραίο, ήταν πλάκα. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Θα το κάνουμε και στις 12 με την Bloody Mary. Α, ψήσου. Όχι, εντάξει, θα είναι. Λοιπόν, και έχω κι άλλη μια πολύ ωραία ιστορία που βρήκα εγώ. Η Τζεν πήγαινε στο δύο ψιλικατζίδικο κάθε μέρα μετά το σχολείο για ένα σνακ. Με τον καιρό. Τι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Δεν είναι κανείς σπίτι, έτσι. Όχι ρε, αφού σου είπα ότι όλοι λείπουν.
Ρε. Πάμε να δούμε τι. Ναι, ωραία. Μην είναι δίπλα, μην γίνει τίποτα, εντάξει. Εντάξει. Πάμε πάρω την κάμερα. Ναι. Ανάψε το φως. Είδες κι εσύ? Ναι. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω. Τι να κάνω? Δεν ξέρω.